Της Νικαίας των γόνων και της Πάτμου το καυχήμα και των μοναζόντων το κλαίος Θεοφόρων Χριστοδούλων. Τιμήσομεν εν ύμνης αδελφοί το σκήνος προσπτυσσόμενοι αυτού, ή να λάβομεν την ίασιν των ψυχών και των σώματων κραζόντες. Δόξα το δεδοκό της ισχύν, δόξα το σε Στεφανός αντί, δόξα το ενεργούντι διά σου πάσιν η άματα. Μαρτίου Σαββίνου, Ιουλιανού και Ρωμανού των Μαρτύρων, Αλεξανδρίωνος Πάπα Ρώμης, Ανίνου του Θαυματουργού, Χριστοδούλου Οσίου του εν Πάτμο, Ιωάννου εν Ρουφιανές, Μαλαχίου Νεομάρτυρος Εκρόδου. Ο Άγιος Σαββίνος ο Αιγύπτιος. Η καταγωγή του ήταν από την Ερμούπολη της Αιγύπτου. Όταν ο Αυτοκράτορ Διοκλητιανός, 284 έως 304, διέταξε άγριο διωγμό κατά των χριστιανών, εκεί ο έπαρχος Αριανός από τους πρώτους ζήτησε τον Σαββίνο, γνωστότατο για τις ενέργειές του υπέρ της πίστεως. Οι υπόλοιποι όμως χριστιανοί, τον οποίον αυτός ήταν στήριγμα και παρηγοριά, τον πίεσαν να διαφυλάξει τη ζωή του για το καλό της Εκκλησίας. Ο Σαββίνος πίστηκε και φυλάχθηκε με λίγους άλλους χριστιανούς σε ένα σπίτι έξω από την πόλη. Αλλά τα όργανα της εξουσίας τον ανακάλυψαν και τον έφεραν μπροστά στον έπαρχο. Αυτός μεταχειρίστηκε κάθε είδους κολακίας και υπόσχεσης για να τον κάνει να αρνηθεί την χριστιανική πίστη, αλλά απέτυχε. Επίσης ναυάγησαν και οι απειλές του. Ο Σαββίνος σε κάθε ερώτηση απαντούσε με την θαραλέα και αποφασιστική εκείνη απάντηση των μαρτύρων. «Χριστιανός ημί». «Ναι, είμαι χριστιανός». Το μαρτύριό του το υπέμεινε με μεγάλη γενναιότητα. Έσχισαν τις σάρκες του και έκαψαν τις πληγές του με αναμένες λαμπάδες. Τελικά τον έριξαν στα νερά του Νείλου, όπου το σώμα του βρήκε θάνατο, ενώ η ψυχή του πετούσε στην αιώνια ζωή. Ο Όσιος Χριστόδουλος ο Θαυματουργός, ο κτήτορας της Ιεράς Μονής του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου στην νήσο Πάτμο, γεννήθηκε το 1020 στην Νίκαια της Βυθινίας και στράφηκε στην μοναχική ζωή. Είχε πλούτο χαρισμάτων και αρετών. Δεν ήταν μόνο ευσεβής ψυχή, αγαθή καρδία, Χριστός χαρακτήρας, αλλά και δυναμικός, ευφυής, δραστήριος και τολμηρός. Αργότερα, με συνδρομή του βασιλέως Αλεξίου του Κομνηνού, έκτισε την μονή στην Πάτμο, όπου και μόνασε. Αλλά οι επιδρομές των βαρβάρων και συγκεκριμένα των Αράβων πειρατών τον ανάγκασαν να πάει στην Εύβοια. Η διαμονή του στην Εύβοια διήρκησε 7 με 8 χρόνια, όπου και εκοιμήθη το 1101. Το ιερό λείψανο του Οσίου Χριστοδούλου μετακομίστηκε αργότερα στην μονή του Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο, όπου σώζεται μέχρι και σήμερα.